Σας, γεια σας, γεια σας, τι μου κάνετε και πώς μου είστε. Αύριο θα συνεχίσει αυτό το βίντεο, λέω να κάνω ένα vlog. Αλλά λέω, δεν τους παίρνεις μαζί αφού πήγες σε σούπερ μάρκετ να ψωνίσεις. Πήγαμε Σκλαβενίτη, βέβαια πήγαμε στο Σκλαβενίτη της γειτονιάς μας. Δεν πήγαμε στο Σκλαβενίτη με παιδότοπο, γιατί γίνεται ένας χαμός με τις ιώσεις και δεν ήθελα να τα πάω τα παιδιά σε παιδότοπο. Πληρώσαμε 168 ευρώ, οπότε πάμε να δούμε τι πήραμε. Χρειαζόμασταν κάποια πράγματα για το σπίτι, δηλαδή ποτήρια. Πήρα δύο διαφορετικές τριάδες γιατί μας άρεσαν και τα δύο σχέδια, και εμένα και του Χρήστου. Πήραμε αυτό που είναι πιο ίσια γραμμή αλλά ανοίγει, και αυτό που είναι πιο στρογγυλεμένο. Πήραμε κουταλάκια που ήθελα αρκετό καιρό να πάρω κουταλάκια μικρά. Πήρα 8. Συν αυτά που έχουμε να έχω και άλλα. Και δύο μαχαίρια αρκετά κοφτερά, το ένα με δοντάκια, το άλλο χωρίς δοντάκια. Επίσης, επειδή και εγώ και ο Χρήστος και γενικά οι φίλοι μας όσοι έρχονται πίνουν κρύο νερό, και εμείς πίνουμε κρύο νερό, χειμώνα καλοκαίρι, πήραμε ένα παγούρι ακόμη να έχουμε, σε αγνήσιοι οι παγουράδες που είμαστε. Ένα ακόμη παγούρι, θα το ξεπλύνω τώρα να το πλύνω, να το βάλουμε από το φίλτρο. Μακαρόνια, κλασικά. Πήρα το νούμερο 7, 1, 2, 3, το πακέτο το νούμερο 6, και θα πάμε και σούπερ μάρκετ ξανά από εβδομάδα, που πληρώνομαι εγώ, τι, δεν πήραμε το 4 ή το 5, που πληρώνομαι εγώ, γιατί θα αυξηθούν όλα 15%, σας το λέω, τρεχάτε, δεν θέλω να σας φοβήσω, αλλά τρεχάτε να ψωνίσετε. Να μην τα κλαίτε μετά. Λοιπόν, μαράτα, ζυμαρικά, για παστίτσιο, ένα πακέτο. Θα το φτιάξουμε να το φάμε, δεν είναι στην εκτίμηση του Χρήστου. Μαράτα κοφτό μακαρονάκι, δύο συσκευασίες. Άλλο ένα πακέτο νούμερο 6. Φασόλια γίγαντες, και πήρα και για φασολάδα μέτρια, θα σας τα δείξω μετά κάπου, υπάρχουν εδώ. Τα έστεισε ο Χρήστος τα ψώνια για το supermarket haul. Ένα Airwick κεράκι, το οποίο μυρίζει φανταστικά, το αγαπώ. Το είχε προσφορά, ρε μωρό. Το είχε προσφορά, αυτό μας ανέβασε το λογαριασμό. Αυτό, δεν το έδες, κάντε. Αχ. Πάμε να τα ανάψουμε, να. Το ένα το ποτήρι είναι αυτό, τώρα που τα έβγαλα να τα δείτε. Είναι πάρα πολύ όμορφα. Και έτσι χώρο, ρε παιδί μου, να βάλεις τον άλλο, να το χορτάσει αυτό που θα του βάλεις. Είχε πιο μεγάλο, λέει, δεν ήθελε. Ναι, ήταν πολύ χρώμα, γι' αυτό δεν ήθελα. Ήθελα να είναι. Πήρε ο Χρήστος μία ατζέντα. Τι θες αυτή? Να γράφω τις μέρες που τα καμόμαστε. Θα γράφω τα κορίτσια, ρε αγάπη μου. Τα κορίτσια, ποια κορίτσια? Ποια κορίτσια? Αυτά, τα καθημερινότητά μου κάνω. Έτσι θα σου έρθει, στο δόξα πατρί. Μία έχω, μόνο μία. Έτσι, μπράβο. Το δηλώνει, έτσι. Άντε, ρε, και με δικά μπράβο και δεν θα βρίσκω. Μπλοκ ζωγραφικής, γιατί η Αλεξάνδρα από πού σας ζήτησαν, μπλοκ. Θεατρική αγωγή του ζητήσανε μπλοκ, κάτι κάνουνε. Οπότε του ζητήσανε μπλοκ. Ένα τσαντάκι το οποίο το είδε η Αλεξάνδρα, είναι με σακουλάκια. Και εδώ μεταξύ βγάλαμε τώρα μετά το σούπερ μάρκετ, την έβγαλα βόλτα μαζί με την Αλεξάνδρα και μου λέει: μαμά, δεν θα κάνει κακά να τα μαζέψουμε. Λέω: όχι, δεν έκανε κακά. Είναι έτσι, ρολάκι. Το κρεμάς στο λουρί και το περνάς από εδώ, από το πλαστικό, το σακουλάκι, και τραβάς. Και μόλις μου έπεσε και τα έκανα. Δεν μπορώ. Κραούσια. Τι τραβάω εδώ για η μανά σε αυτό το σούπερ μάρκετ χολ. Καλά, ρε. Την άλλη την έχεις ακόμα με το λουρί. Ο Άγγελος. Με το λουρί την έχει ακόμα. Μόλις γυρίσαμε για να μην κλαίει, επειδή έπρεπε να παρκάρω το αυτοκίνητο πιο κοντά στο σπίτι. Έπρεπε. Θέλαμε να παρκάρουμε και τα δύο τα αυτοκίνητα. Γιατί τώρα τη Σελέρ το έχω εγώ και το Hyundai το έχει ο Χρήστος, οπότε είχε χώρο έξω από το σπίτι. Και για να μην κλαίει ο Άγγελος, την βάλαμε το λουρί μέσα στο σπίτι, αφού την πήγα βόλτα. Συνέχισε τη βόλτα μέσα στο σπίτι ο Άγγελος και την είχε έτσι. Τώρα το πήραμε γραμμή.
Το κουρίτσι αυτό που σας λείπει στα βίντεο που δεν τη βλέπετε και παραπονιέστε. Πήραμε τρεις μπακέτες ψωμί να έχουμε γιατί είναι Σαββατοκυριακό. Ήρθαν οι φίλοι μας. Ρολό γλάρος, το καλύτερο, σας το έχω πει ένα εκατομμύριο φορές. Βιολογικό κατσικίσιο παραδοσιακό γιαούρτι 1 και 1, 2. Αγελάδος παραδοσιακό 3, το προηγούμενο που σας είπα. Αυτά τα πήρε ο Χρήστος, γι' αυτό δεν ξέρω. Φάρμα κουκάκι, αγελάδος, παραδοσιακό γιαούρτι. Μπουένο, αυτά τα διάλεξε το μωρό. Τρέλα. Κατσέλις, ψωμάκια για μπέργκερ. Δύο διπλές συσκευασίες γιατί θα κάνουμε τώρα με τους φίλους μας τα φάμε. Παπαδοπούλου, πλάση του, ψωμάκι για το ωστ. 12 κρουασάν μαράτα με το βερίκοκο. Κλασική αξία. Λοιπόν, θα με βοηθήσει ο Μανώλης με το supermarket haul. Πρώτη μουρή, από εδώ Μανώλης, παιδιά. Κορίτσια. Χάρηκα, παιδιά. Κορίτσια. Κορίτσια γενικά. Παντρεμένος είναι, δεν έχω βάλει το βίντεο του γάμου, θα το βάλω. Δεν παίρνει το γιορτό. Εδώ τι έχουμε. Πακέτα. Άσου πακέτα, εδώ τι έχουμε. Τι έχουμε, γαλατάκι, γλουλού χαμηλή. Μπράβο, πόσες συσκευασίες έχουμε. Πήρες και δύο, τρεις, φίλε. Τρεις, πω, πω, δεν το πιστεύω. Τρεις, πάλι ξοδεύτηκε. Που δουλεύει η Μαριάννα, έλα να σε δείξουμε. Δεν κάνουμε διαφήμιση, παιδιά. Από Σκλαβενίτη που δουλεύει η γυναίκα μου, μπας και φάμε και εμείς τίποτα. Περάστε από εκεί πέρα. Περάστε από το φοβερό Σκλαβενίτη. Εδώ τι έχουμε. Μαράτα. Μαράτα του Σκλαβενίτη. Πόσα όλοι παρά. 1,7%. Όχι, θα πεθάνουμε. 1,7%. Χωρίς γλουτένι. Αυτό είναι το σημαντικό. Ναι. Μαριάννα, να το βλέπεις, χωρίς γλουτένι. Όχι με γλουτένι που τρως και έχεις γίνει να. Να. Άμα το στάλιο. Έχεις γίνει να. Τι να πω ρε παιδιά. Λοιπόν, με ροδάκινο. Άλλη μια συσκευασία. Μαριάννα και με ροδάκι. Χωρίς γλουτένι που δεν πακαίνει. Η γυναίκα μου τρώει και 10% λιπαρά. Και με φουλ ζάχαρη. Σφουγγαράκι ή σύρμα. Σύρμα. Αυτό τρίβει πολύ ωραία τον ενοχίδι Μανώλη, να ξέρεις. Θα χαρίσει πολύ ωραία. Κάτσε να πάρω άλλο ένα γιατί η γυναίκα μου έχει με το ψεύτικο εκεί πέρα και πλέον δεν θα πάρω. Ναι, γάμο, το δες πως έχουν γίνει τα κέρδια μου. Πώς το λέω. Λοιπόν, μπρεφ για την τουαλέτα. Καλό. Πολύ καλό. Πάει η γυναίκα μου στην τουαλέτα και το έχουμε και... Sorry, καταστάσεις, παιδιά. Κοτόπουλο Σιτονίκας, κλασική αξία 1-2. Τρία δεν το τσιγκουνευτήκαμε, το έχει και προσφορά. Εννοείται, τι, κοτόπουλακι. Ένας μπέγοντες εδώ, θα σου βάλω ρε στο μπέργκερ μέσα, ρε μπέικον, ρε. Η γυναίκα μου παίρνει κούτα, εσύ μόνο αυτό. Καλό. Κατά λάθος, αγάπη μου, κατά λάθος. Τροφή της χείρας. Εννοείται. Δες που την έχει απ' έξω, την έχει και την χείρα απ' έξω, ίδια. Φιλά, αυτή είναι πολύ καλή τροφή, την έπαιρνα και εγώ να ταΐσω τη γυναίκα μου, αλλά δεν έτρωγε. Δεν την έτρωγε, δεν σας αυτή που γελάει, για να μην, το, να μην πείτε ότι κάνει bullying, αυτή που γελάει είναι η γυναίκα του. Είναι το χιούμορ του, του ζευγαριού αυτό. Δεν χωράει στην κάμερα για να πει παιδιά. Τι να πω. Φαντάζεστε τι τρώω. Μαράτα το ματοπολτό, μία. Και άλλη μια συσκευασία, δύο. Εδώ διάβασε τι λέει, να σε δω. Μαριάννα, σε έχει τιμήσει κατά πάρα πολύ. Πάντα, Σκλαβενίτη, εκεί είσαι. Τυρί κούντα. Κρίμι αντόρο. Κρίμι αντόρο, λέει φρατζόλα. Φρατζόλα. Το ίδιο πάλι, φρατζόλα. Το ίδιο πάλι, για να μην γλιτσιάσουνε. Πήραμε δύο συσκευασίες διαφορετικές. Τη μία θα τη φάμε τώρα με τα μπέργκερ, την άλλη θα την έχουμε για τα τοστ. Τι άλλο, δείξε. Όχι, δείξε λουκάνικα. Παιδιά, λουκάνικα. Το βλέπετε. Με πράσο κιόλας, παιδιά. Μαράτα, είναι πολύ ωραία. Και τρεις συσκευασίες. Όχι, παιδιά, ο κουμπάρος μου. Ένα, δύο, τρεις. Δεν τσιγκουνευτήκαμε. Τρεις χυμούς πορτοκάλι, Μαράτα. Τρεις χυμούς και είναι φοβερή, φανταστική. Εγώ δεν τους πίνω πραγματικά, αλλά εντάξει, καλή είναι. Παιδιά, σως αυτή είναι η δίσκος. Εσύ τι λες, την παίρνουμε συνέχεια. Την έχουμε ξεσκίσει. Πάει, 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 πάει. Παιδιά, ωραία από το παιδί, δίσκος. Ροδίτικη από εδώ, από τα μέρη μας, το πιο πράγμα. Φέτα το δόνι, για να τη δίσουμε και εμείς τα δικά μας μέρη. Ωραία. Από πάνω, του βλάκου. Πού να πας, ρε, σε ένα μήνα.
στα Γιάννενα. Ένα, είναι, πρέπει να πάμε να δούμε. Βλάχος είμαι και εγώ εδώ. Τι είναι αυτό. Κρέμα βαλσάμικο. Κρέμα βαλσάμικο, σήκω. Χυμουδάκια για τα παιδιά. Καλά, φοβερά χυμουδάκια. Πάνε στο σχολείο. Και γυμνούν επίσης. Ρε Γεωργιά, είπα να πάρεις χυμούς πορτοκάλες. Το έχεις στο θέμα. Τέσσερις παιδιά. Και άλλος με ανάμεικτος. Και δύο ανάμεικτους, δεν τους δείξαμε. Δύο ανάμεικτους. Έτσι παρατηρείς τι δείχνεις, μπράβο. Εδώ, γρήπε όλες, ελιές. Καρέμι, πολύ μου γιατί έχουν και πίγκα. Μπριζόλες. Μπριζόλες, γιατί αν δεν ξέρουμε πίγκα. Μπορεί να μην τρώνε κρέατα τα παιδιά. Μαριάννα, εσύ τρως κρέας. Με φαίνεται. Με φαίνεται, γι' αυτό δεν λέω κι εγώ. Παιδιά, πού να το δείτε. Στο βάζω, φίλε, πιλαντό συνέχεια. Κιμουδάκια, βύσινο, δύο εξάδες. Παιδιά, είναι φανταστικά. Τα έχω πάρει κι εγώ, αλλά δεν τα πίνω. Αλλά δεν λέω, τα παίρνει, φίλε. Για να τα πίνει η κόρη μου. Κρικόλα. Τρει ζάχαρη γιατί κάνουν και δίαιτε. Γυναίκα, το βλέπει αυτό κρικόλα. Εσύ μην το βλέπει γιατί παίρνει την πανεμική. Οπότε... Ζήρο σου παίρνω γλυκούλη, ζήρο. Ναι, ναι, παιδιά, τρώει τα πάντα και παίρνει μια ζήρο. Κι εγώ έτσι κάνω. Βρει, αλλά τι είναι να μα κάνει ο φίλο μα ο Χρήστο καμιά κρέπα να φάμε. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, έχουμε μαρούλι. Έτσι. Από πού είναι. Σαλάτα σγουρί λέγεται. Σαλάτα σγουρί. Ελλάδα σλαβενίτη. Παιδιά. Τρία μαρούλια. Τρία μαρουλάκια είναι. Εδώ αχλάδια. Αγγουλάκια τα δείξες. Όχι, δείξα. Αγγουλάκια. Ζάσπα. Ζάσπα είναι. Τοπικά, ροδίτικα. Δύο κιλά πανσέτα. Πού είναι η πατσέτα. Πατσέτα, λίγη για το φίλο μας, το Χρήστο. Λίγη για το Χρήστο, είναι σίγουρα. Α, 1,5 κιλό. Για να κίνδυ, εσύ που ακούς μετά θέλω σχόλιο. Είσαι έτοιμος εσύ για βλόγγερ. Παιδιά, εδώ μπανάνα. Δύο ματσάκια. Μεγάλο πράγμα η μπανάνα. Να υπάρχει στο σπίτι. Κωστάκι, το βλέπεις. Κωστάκι. Για σένα δουλεύω, Κωστάκι. Ρούλα! Μπανάνα. Όχι, δεν εννοεί την αργυρό την κουμπάρα, μην παρεξηγηθούμε. Μην να παρεξηγηθούμε. Εννοεί την δικιά του την κουμπάρα. Α, μπράβο, τη κουμπάρα γίνεται εδώ πέρα για το παρικαμπάρι. Και τις πατάτες παρακαλώ πίσω και τι και πατάτες έχουμε. Ναι, ναι, έχουμε. Είχε σήμερα, πώς και θα φάμε. Τηγανιτές πατάτες. Πρώτη γανιτές. Ένος. Ναι, ένος, μπράβο. Ένος, φίλε. Είναι καλή ένος. Ένος είναι πολύ ωραίος. Παιδιά, μα λέει η γυναίκα μου πολύ καλή, πάρτε την. Ακούστε με, πάρτε την. Λεμονάκι. Με λεμόνι σκεπτό. Ορίστε και άλλο μονάκι εδώ πέρα. Και έχουμε και πορτοκάλια χυμού πίσω. Είπαμε ρε φίλε. Να μην βιταμινωθούμε. Δύο δίχτυα. Δύο δίχτυα, εδώ πέρα ρε πήρε το μανάδι όλο ρε φίλε. Τι να κάνω ρε φίλε, εδώ πέρα πήρουμε χυμό. Είπαμε να πάρεις και εσύ ψώνια, αλλά... Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ το φίλο Μανώλη. Μανώλη, ευχαριστώ. Να είστε κάντε καλά. Like. Σκλαβενίτη, like. Βλέπετε αυτήν εκεί πέρα που δεν χωράει στην οθόνη. Ποια ρε. Για πάλι γίνα, γίνα, γίνα. Πού να χωρέσει η γυναίκα μου, ρε παιδιά. Τα λέω τώρα εδώ πέρα, αλλά μετά στο σπίτι θα φάω πολύ ξύλο. Πολλά φιλιά, συνέχεια αύριο στο vlog. Με ξαναπήρε ο ύπνος γιατί είχα σηκωθεί από τις 6 και έκανα μοντάζ και η ώρα είναι 10 παρά και σε κάνα μισά ώρα πρέπει να ξεκινήσουμε να πάμε στο χωριό του Μανώλη που κάναμε χθες στο σούπερ μάρκετ χολ. Θα πάμε με βολτούλα να πάρουμε και το λάδι που μάζεψε όσες φορές πήγε ο Χρήστος, οπότε πρέπει να πάρουμε και το λάδι μας και κοιμούνται όλοι, μόνο η Αλεξάνδρα είναι ξύπνια, το ζουρούνι εδώ. Με το ζόρι τον ξύπνησα. Πρέπει να τον αλλάξω. Κακώς κοιμήθηκε με το φούτρι. Έχει γίνει μόσκο, με έχει δρώσει ο καημένος. Πρέπει να τον αλλάξω τώρα πάνω. Να κάνουμε λίγο ρο γιατί βλέπω λίγες μυξούλες. Καιρό είχαμε. Να πληθώ κι εγώ. Να ξυπνήσω το Χρήστο. Πάμε να κάνουμε τη ρουτίνα μας. Λοιπόν, ντύθηκα. Χτένισα μαλλί να ξεμπλέξει και τα λοιπά. Θα πάρουμε απ' έξω φαγητά. Η Αλεξάνδρα ετοίμασε τώρα μια τσάντα με παιχνίδια για να έχουν να παίξουν εκεί με την κόρη των παιδιών, την Αναστασούλα και με τον Γιώργο και με τον Άγγελο. Εγώ τώρα θα βάλω ένα πλυντήριο το οποίο
θα βγαίνω όλοι που μάλλον δεν με πειράζει γιατί δεν θα αργήσουμε να γυρίσουμε, δεν θα έρθουμε βράδυ. Οπότε θα έρθουμε, θα το βγάλω και θα το βάλω στο γνωτήριο. Εχθές άλλαξα σεντόνια σε όλα τα κρεβάτια, οπότε έξω έχω απλωμένα σεντόνια στα σχοινιά. Και έχει ήλιο, έχει πολύ ωραία μέρα. Θα τα αφήσω και θα τα μαζέψω όταν θα γυρίσουμε το απόγευμα, μεσημέρι, δεν ξέρω πότε θα γυρίσουμε. Νωρίς πάντως. Μπήκε και το πλυντήριο ρούχων σε λειτουργία. Γεια! Μπορείς να μου κάνεις το χέρι? Όχι τώρα, σε λίγο, να τελειώσω γιατί θα αργήσουμε. Λοιπόν, εχθές έβαλα και πλυντήριο πιάτων, φάγαμε μπέργκερ, θα σας αφήσω κάπου εδώ φωτογραφία. Φτιάξαμε μπέργκερ με τον Χρήστο, οπότε βγήκε όλη η κουζίνα έξω. Και θέλω λίγο να το τακτοποιήσω γρηγοράδα. Τα κουτάλια από ό,τι βλέπω που πήραμε από το σκλαβενίτι στο σούπερ μάρκετ χολ που είδατε πριν, δεν έχουν πάθει τίποτα στο πλυντήριο πιάτων, μια χαρά είναι, ευτυχώς, γιατί είχα λίγο άγχος εάν θα πάθουν κάτι, γιατί το παλιό μου σκούριαζε ορισμένα. Επίσης άλλαξα τον άγγελο, ήταν full στα τσίσα, full. Τα είχε κάνει μουσκεμα. Το φορμάκι του και τα λοιπά ήταν όλα μουσκεμα. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα update για το project. Γεια. Σε πάρα πολύ καλό στάδιο. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε γρήγορα τα ποτήρια για να τελειώσουμε και τις άλλες ετοιμασίες. Έχουμε ανοίξει και όλο το σπίτι να αεριστεί. Μόνο εδώ στο σαλόνι δεν έχω ανοιχτά για να μικριώσουν τα παιδιά που βλέπουν παιδικά. Ο Γιώργος πήρε ρούχα, ντύθηκε. Η Αλεξάνδρα ήταν ντυμένη από το βράδυ, δεν έχει δρόσει, οπότε μια χαρά. Πρέπει να πάω να πάρω και κανένα πιάτο γιατί είναι λίγο διάσπαρτα με τις μετακομίσεις. Το καλό είναι ότι έχω λίγο περιθώριο χρόνου μέχρι να βρούμε τα παιδιά και θα προλαβαίνω να κάνω 5 πράγματα τα οποία δεν έχουν γίνει όλα από εχθές. Το πλυντήριο, ας πούμε, βγήκε πολύ αργά, οπότε δεν μπορούσα να κάτσω να φτιάξω τα πιάτα 2 ώρα τη νύχτα. Κοιμόμουν. Έριχνα τούφες. Η Αλεξανδρούλα μάζεψε την μπάνα της κύρας. Μπράβο, Αλεξάνδρα, για να καταλαβαίνω ότι όταν θέλουμε ζωάκι είμαστε και υποχρεωμένοι να μαζεύουμε, να βοηθάμε και τη μαμά. Λοιπόν, καθαρά όλα. Όλα υπό έλεγχο. Καθάρισα και λίγο τα μάτια από τα λάδια από χθες και αυτά και λίγο τον απορροφητήρα. Θέλω να βρω ένα κουτί. Θα πάω τζάμπο να δω αυτές τις μέρες για να βάλω μερέντες, μέλια και τέτοια από εκεί. Να μην φαίνονται έτσι, δεν μ' αρέσουν. Και από εδώ τα μπαχαρικά. Το κέικ μας, εχθές. Ορίστε, εγώ λες και σας τραβώ κάθε μέρα vlog. Ξέχασα πάλι. Μετά τα vlog μας ξεχνάω ότι δεν σας τα δείχνω όλα. Σχεδόν. Έφτιαξα κέικ, έφυγε το μισό. Τώρα είμαι στη φάση που ο Χρήστος έχει σκοτώσει ένα κάρο κουνούπια μέσα στο δωμάτιο. Έχουν γαζώσει το μωρό όλη νύχτα. Οπότε πρέπει να πάρω ένα μωρομάντιλο και να ξεκινήσω να καθαρίζω όπου έχει λερώσει. Εκεί πάνω να δω πώς θα καθαρίσετε. Σώζουν το κρεβάτι, βοηθήσει τη μαμά. Ένα βοηθήσει τη μαμά. Τρώσει το κρεβάτι. Μπράβο, αγάπη μου. Μπράβο. Υπό άλλες συνθήκες θα έβγαζα το πάπλωμα να αεριστεί. Τώρα που φεύγουμε δεν θα το κάνω. Λοιπόν, έτοιμοι είμαστε. Σε ένα μισάωράκι, πρόλαβα, έβαλα το πλυντήριό μου. Τακτοποίησα το πλυντήριο πιάτων όπως είδατε. Έτοιμασα τον άγγελο. Τώρα θέλω να βρω μια λαξιά. Να πάρω μαζί για τον άγγελο. Ξεκινάμε! Σκούπισε, σκούπισε, άγγελε. Εγώ θα τα οδηγάω τον άντρα, εντάξει, μόνο τον άντρα εγώ θα οδηγάω. Το παιδί. Χωριό ρε φίλε, χωριό. Μανώλη, το κοινό σου σε ζητάει. Αυτό είναι το παλιό σανατόριο.
επιστρέψαμε, δεν τράβηξα κάτι από τη διαδρομή γιατί ο Χρήστος ήταν δίπλα και εγώ οδηγούσα. Έκανε μπάνιο ο Γιώργος να γεμίσει λίγο έτσι υδρατμούς για να μπει ο Άγγελος, γιατί κάνει καλό στον κούκομα. Έβαλα τον Άγγελο, τον έκανα μπανάκι. Τώρα έκανε η Αλεξανδρούλα μου μπάνιο, θα της βρω ρουχαλάκια. Έβγαλα το πλυντήριο που είχα βάλει, αν θυμάστε. Το έβαλα στεγνοτήριο μαζί με το χθεσινό. Άπλωσα τις κρεβατοκάμαρες στα σεντόνια που άλλαξα χθες. Θέλω να πάω να μαζέψω από τη μεριά της Αλεξάνδρας που έχω απλώσει τα παιδικά τα σεντόνια. Αλλά πρώτα πάω να βρω ρούχα στην Αλεξάνδρα. Ο Χριστάκος μαγειρεύει. Ακούτε τι γίνεται εδώ. Να σας δείξω και ένα empty προϊόν. Από όταν το πήραμε δεν το έχουμε ξαναλλάξει. Αυτό και στα τρία παιδιά. Ψήσαμε μπέικον και έχουμε βάλει στη σαλάτα αυτή που σας την έχω ξαναδείξει. Παρμεζάνα, μπέικον, μαρούλι, καρύδια, καραμελωμένα αμύγδαλα, βαλσάμικο κρέμα σίκου και βαλσάμικο μεξίδι. Και βγαίνει θεϊκή παρμεζάνα από πάνω τριμμένη. Μόνο το ρόδι λείπει, γιατί δεν είχα. Βγάλαμε και ένα γιαουρτάκι γελάδος να φάμε. Πώς ενώ είναι μία από τις πιο όμορφες οικογενειακές στιγμές το να κάθεσαι και να τρως μαζί με όλη την οικογένεια, με όλα τα μέλη της. Εμείς δεν το ζούμε καθημερινά αυτό, γιατί ο Χρήστος δουλεύει αρκετές ώρες μέσα στην ημέρα, οπότε δεν μπορούμε να το ζήσουμε καθημερινά. Το ζούμε μόνο στα ρεπό του. Κάνετε βρε παιδιά, εχθές δεν σας χαιρέτησα, δεν έκλεισα αυτό το vlog, οπότε θα το κλείσω τώρα. Έχω ξυπνήσει, έκατσα εχθές, έφτιαξα τα κολατσιό των παιδιών για το σχολείο. Τους έβαλα κέικ, μανταρίνια. Μετά προσπαθούσα να παλέψω να κοιμήσω τον Άγγελο. Πήγαινε ο Άγγελος μέσα στο Γιώργο και στην Αλεξάνδρα και τους ξύπναγε. Ξύπναγε, δεν είχαν κοιμηθεί. Κάτσανε μέχρι αργά, παίζανε. Εγώ έβλεπα τη γη της ελιάς με τον Χρήστο. Το πρωί δυσκολεύτηκαν να σηκωθούν, εδώ δυσκολευτήκαμε εμείς. Ξεκινάει η εβδομάδα τώρα, εγώ δεν έχω ίντερνετ, δεν ξέρω πότε θα ανέβει αυτό το βίντεο, πότε θα το δείτε εσείς. Ελπίζω σύντομα, ακόμη δεν έχουμε ίντερνετ, τα νεύρα μας με αυτό το πράγμα. Ξύπνησα, έχω βάλει ένα πλυντήριο ρούχων, φαίνεται, έχω αφήσει τα απορριπαντικά πάνω στον πάγκο γιατί θα βάλω και δεύτερο. Έχω να μαζέψω τα συντόνια από χθες που είναι εξοπλωμένα. Τώρα θυλάζουμε εδώ με το Μικελάντζελο. Τώρα ξύπνησε, θέλω να τον αλλάξω ρουχαλάκια, να του αλλάξω μπιμπιλίνο. Έχω βάλει στη χύτρα να βράζουν οι γίγαντες, γιατί θα κάνω γίγαντες με λουκάνικα χωριάτικα στο φούρνο σήμερα, με σαλτσούλα. Έχω στρώσει τα κρεβάτια των παιδιών, γιατί σας είπα ξυπνήσαν άρον-άρον, οπότε δεν έστρωσαν κρεβάτια, τα έστρωσα εγώ. Θα στρώσω και το δικό μας. Έχει γίνει ένας χαμός με τα κουνούπια. Μας έχουν τεντώσει, ειδικά το μωρό. Παντού. Αυτά δεν είναι τίποτα. Και από την άλλη μεριά δείτε. Θέλω να τον πλύνω τώρα γιατί έχει και τσίμπλες. Και πίσω στο κεφαλάκι. Παντού, παντού, παντού. Τον έχουν γαζώσει. Το παιδί το έχουν γαζώσει. Μόσχεσαι. Μόσχεσαι, μωρό μου. Το έχουν τεντώσει το μωρό τα παλιοκούνουπα. Έχω σίτες, αλλά όταν βγαίνουν και κάνουν τσιγάρα οι φίλοι μας, δεν έχει σίτα στην μπαλκονόπορτα. Γι' αυτό. Και δεν την κλείνουν, δεν την τραβάνε, αλλά τώρα τους έβαλα χέρι. Λοιπόν, πάμε να πλύνουμε τον Άγγελο και να τον αλλάξουμε, γιατί θέλω και ένα λουστό. Το μόνο που δεν σας έβγαλα σήμερα είναι τη βόλτα της κύρας. Τα κουνούπια που σκότωνα την ώρα που τα σκότωνα. Την τουαλέτα που πήγα. Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Τώρα κάποιος θα με δει έξω από το σχολείο και θα πει ότι κοίταξε να δεις, αυτή έχει το μωρό, σίγουρα έχει τη μαμά της, έχει την πεθερά της για βοήθεια κτλ. Αλλά για να καταλάβετε πως είναι το κουτσομπολιό, έτσι, και γι' αυτό βρίσκεται χρόνο και να βαφτεί. Πού να ήξερε, όποιος δεν ξέρει,
τι έχει ακολουθήσει όλη μέρα και τι θα ακολουθήσει μετά, έτσι. Πού να το ήξερε, γι' αυτό δεν πρέπει να μιλάμε ποτέ. Πάμε να πάρουμε αγκαλίτσα το μπέμπι και να εξαφανιστούμε. Προσπαθώ να πιω και εγώ τα φρουτάκια μου το πρωί. Δεν έχω βρει χρόνο η δόλια. Προσπαθώ. Λοιπόν, βάζω παπουτσάκια και τον παίρνω αγκαλιά και φεύγω. Κάπου είχα υποσχεθεί ότι θα σας χαιρετήσω, αλλά τώρα που μοντάρω το βίντεο βλέπω ότι δεν έχω χαιρετήσει. Είναι Τρίτη, έχω την Αλεξάνδρα με βήχα και με μίξες, αλλά είναι σε καλή κατάσταση, κρύβεται. Γυρίσαμε από το σχολείο, την Αλεξάνδρα πήγα και την πήρα ενώ την άφησα το πρωί. Της προκάλεσε η μάσκα βήχα, έτσι ξεκίνησε ο βήχας. Οπότε, γιατί της είπα να βάλει μάσκα επειδή είχε λίγο μιξούλα και τα λοιπά και να προσέχει να σκουπίζεται. Όλα τα παιδιά είναι έτσι. Ούτε πήρε το είχε όμως, ούτε βήχα, ούτε τίποτα. Μόνο αυτό ότι είχε καταρροή σαν νερό. Οπότε γι' αυτό την πήγα σχολείο. Όταν όμως με πήρε η κυρία της και μου λέει ότι έχει ξεκινήσει και βήχη, πήγα και την τσακίστηκα να την πάρω κατευθείαν, γιατί σας έχω πει δεν είναι σωστό να πηγαίνουμε τα παιδιά μας άρρωστα στο σχολείο. Και σας λέω ότι είχε μόνο τη μύτη της. Λοιπόν, τέλος πάντων, να μην σας τα πολυλέω, γιατί έχει φτάσει το βίντεο μισή ώρα. Θα φάω από το χρόνο σας. Θα σας χαιρετήσω από εδώ. Θα σας πω να μην ξεχνάτε να είστε όμορφοι μέσα και έξω, προπάντων εσωτερικά. Να περνάτε όμορφα, να προσέχετε τον εαυτό σας. Μιλάω σιγά γιατί κοιμάται ο Μικελάντζελο. Σας κλείνω για να συνεχίζω εγώ τη ρουτίνα μου. Γιατί κάθε μέρα δεν σταματάει ποτέ η ρουτίνα. Βλέπετε και το σίδερο. Το σίδερο εκεί από το πρωί. Αυτά εδώ οι κρέμες και αυτά όλα. Γιατί σας έδειχνα βίντεο στο Instagram χθες το βράδυ. Δεν τα έχω μαζέψει. Έβαλα το πρωί τις κρέμες μου και τα έχω αφήσει εκεί. Φιλιά πολλά.